Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης και πριν περάσουμε να αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες κατηγορίες μας, τον MVP, την στιγμή και την ενδεκάδα, εσείς μπαίνετε στο site της Super League και ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε και η 8η αγωνιστική των play-off και η 6η των play-out και ουσιαστικά έχουν κριθεί όλα. Μετά τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ξέρουμε και τα 3 ευρωπαϊκά εισιτήρια, ξέρουμε την ομάδα που θα υποβαστεί, ξέρουμε και την ομάδα που θα δώσει αγώνες μπαράζ. Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Ζάλιαρης για να αναλύσουμε τις 3 κατηγορίες. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρετε. Και ξεκινάμε από την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Κλασικό σύστημα 4-4-2. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους από 2 παίκτες της ίδιας ομάδας. Και τροματοφύλακας Κωνσταντίνε, ο Τσιτώντας από την ΑΕΚ. Ο άνθρωπος που ουσιαστικά έχει δώσει το εισιτήριο της Ευρώπης στην ΑΕΚ με την επέμβαση που έχει κάνει στο τρομερό σου του Χατζηγιοβάνη από το γέμισμα που έγινε από αριστερά, σε μια φάση που είναι περίπου στο 70, υπήρχε χρόνος για να πιέσει περισσότερο ο Παναθηναϊκός και να βρει κι άλλο γκολ αν σκόραρε εκείνη τη στιγμή. Ήταν τρομερή επέμβαση, το αναγνώρισε και ο Διούδης λίγο μετά. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να βρεθεί στην ενδεκάδα. Τετράδα της άμυνας, δεξιά ο Μαρινάκης από τον Όφη, αριστερά ο Μπαμπά από τον ΠΑΟ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Καλογερόπουλος ο Πιτσιρικάς από τον Ολυμπιακό και ο Σάλομον από τον Ατρόμητο. Ένα Σάλομον που έπαιξε χαφ, αλλά πολλές φορές στο μάτς γύρναγε ως τρίτο στόπερ και ήταν από τους κορυφαίους του Ατρόμητου. Ναι, όχι ότι διέτρεξε ιδιαίτερους κινδύνους ο Ατρόμητος απέναντι στον Πανετολικό και είχε καθαρίσει και από το πρώτο ημίχρονο το σκορ ουσιαστικά για να πάρει και την νίκη. Ο Πανετολικός, ο οποίος πάει στα μπαράζ τον play-out αυτή τη στιγμή στην Super League. Αξίζει να σταθούμε στον Καλογερόπουλο του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν δίπλα στον Παπασταθόπουλο για να πάρει και λίγη από την εμπειρία του και να πάρει και συμβουλές φυσικά χρήσιμες για το υπόλοιπο παιχνίδι. Ο Μπάμπα ήταν καλούτσικος με τον Νουάρντα από αριστερά, προσπάθησαν να συνεργαστούν στο αριστερό άκρο και ο Μαρινάκης για τον Όφη, γενικά μια σταθερή πορεία σε έναν κακό Όφη φέτος. Πάμε τετράδα στα χαφ, δεξιά ο Ζίφκοβιτς από τον ΠΑΟΚ, αριστερά ο Ραμπέγιο από τον Ατρόμητο και στον άξονα ο Μάνταλος από την ΑΕΚ και ο πιτσιρικάς ο Σουρλής από τον Ολυμπιακό. Ο Σουρλής ακόμα ένας πιτσιρικάς που εμπιστεύθηκε ο Μαρτίνς, ο οποίος ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με 8 Έλληνες απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν αυτός, ήταν ο Τζολάκης. Γενικά ο Ολυμπιακός είχε νεαρά παιδιά στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Μάνταλος έχει πετύχει τον γκολ, το οποίο έχει στείλει την ΑΕΚ στο Conference League, την νεοσύστατη διοργάνωση της επόμενης σεζόν. Ο Ραμπέγιο έχει βάλει πανέμορφο γκολ με πολύ ωραία τρίπλα που θύμισε και λίγο ο Ντένις Μπέρκαμπ, μπορεί να ήταν και λίγο τυχερή, ωραίο τελείωμα όταν κατέβασε πλέον την μπάλα. Ενώ ο Ζίφκοβιτς για τον ΠΑΟΚ γενικότερα την έχει την θέση στο φτερό, ξέρει πώς να κινηθεί, ξέρει πώς να πάει στους χώρους. Είναι μόνιμη απειλή για κάθε ομάδα ο Ζίφκοβιτς όταν τοποθετείται στα πλάγια, στις πτέρυγες της επίθεσης του δικεφάλου του Βορρά και είχε φυσικά και γκολ απέναντι στον Άρη. Παρεμπιπτόντως τον γκολ του Ραμπέγιο μπορείτε να μπείτε στο site του Super League και να το ψηφίσετε ως Nivea Men Best Goal. Και κλείνουμε επιθετικό δίδυμο, Ντεκουσμάν από τον Όφη και ο Δουβίκας από τον Βόλο. Τρομερές κινήσεις του Δουβίκα, ειδικά όταν του δοθεί χώρος. Ξέρει να φεύγει στην πλάτη της άμυνας, έχει assist, έχει γκολ για τον Βόλο. Έχει πάρει φυσικά και τη μεταγραφή το παιδί στην Ουτρέχτη, οπότε αποχαιρέτησε πολύ ωραία την ομάδα του, την ομάδα του Αχιλέα Αμπέου. Και ο Ντεγκουσμάν έχει πετύχει γκολ με ωραίο σκαυτό για τον Όφη. Ίσως λόγω της ποιότητάς του και των εμπειριών του και από την Γερμανία να μην κατάφερε να φανεί τόσο πολύ όσο θα θέλανε οι κριτικοί σε μια πολύ μέτρια έως κακή σεζόν για εκείνους. Σωστά, αλλά στα play-off, στα play-out, συγγνώμη, έχει μια πολύ καλή πορεία και μπορείτε να το ψηφίζετε ως Nivea Player of the Month. Πέτυχε ακόμα ένα goal στη διαδικασία των play-out. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω τρεις φωτογραφίες στον Κωνσταντίνο. Αυτός επιλέγει την καλύτερη και ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές στιγμές, ξεχωριστές στιγμές. Ξεκινάμε με πρώτη φωτογραφία, την αγκαλιά του El Arabi με τον γιο του Μπαράλες, Κωνσταντίνε. Εντάξει, ναι, ένας αστέρας Τρίπολης που δεν κυνηγάει κάτι πλέον στα play-off, παίζει για την αξιοπρέπειά του, πήρε την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, έχει και ισοπαλία με τον Ολυμπιακό τώρα το 0-0. Ήταν γενικά ένα μάτς έτσι και νωρίς μεσημεράκι για ευχάριστες στιγμές, οπότε ο μικρός νομίζω ότι το χάρηκε και είχε και ωραίες στιγμές με τον El Arabi. Δεύτερη φωτογραφία με ξεχωριστή στιγμή από το μάτι της Λαμίας με τον Όφη. Ο Καραμάνος μπαίνει στο γήπεδο αγκαλιά με τον μικρό Αλέξανδρο. Είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου, αυτή που μπορεί να στείλει τις εικόνες και να δώσει όθηση στον κόσμο, είτε να βοηθήσει, είτε να αντιδράσει, είτε γενικότερα να εμπλακεί πάρα πολύ στο άθλημα. Τέτοιες στιγμές με τον μικρό που χρειάζεται βοήθεια για την πολύ σοβαρή επέμβαση, για την περιπέτεια που περνάει με την υγεία του, είναι από τις καλύτερες. Πολύ ορθά και η Λαμία κατάφερε να βοηθήσει και φυσικά και ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει.
Και τρίτη φωτογραφία, το τηλεφώνημα του Μπόλωνη στον πάγκο στο μάτς με την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ναι, απορεί όλος ο κόσμος πού μιλούσε, σε ποιον μιλούσε, τι έλεγε και τι άκουγε από αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία. Ο βοηθός του ήταν δίπλα, όλοι ήταν δίπλα του, δεν υπήρχε κάποιος που είχε αποβληθεί οτιδήποτε. Δεν ξέρουμε και ίσως να μην μάθουμε και τι έγινε. Και πού καταλήγουμε, Κωνσταντίνε? Θα πάμε στον Μικρούλη, στην πρωτοβουλία που πήρε η Λαμία. Γιατί πραγματικά σε τέτοιες στιγμές όλα μπαίνουν από κάτω, και ο αθλητισμός και ο ανταγωνισμός και όλα, και βοηθούμε τον συνάνθρωπο όλοι. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Εδώ θα πάμε, Κωνσταντίνε, με τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος και με τον γκολ που έβαλε ουσιαστικά τελείωσε το όποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον υπήρχε στη διαδικασία των play-off. Ανοίγεται ωραία στην περιοχή, βγαίνει στην πλάτη του Σέγκεφελτ που δεν έχει καταλάβει ότι είναι ακριβώς πίσω του και θα τρέξει πρώτος στην μπάλα. Ο αρχηγός της ΑΕΚ κρίνει τον ντέρμπι, κρίνει την Ευρώπη. Ήταν και αμφίβολος βέβαια, γιατί μέχρι και τις τελευταίες προπονήσεις και δεν μπορούσε να πατήσει καλά το πόδι του και προσπαθούσε και πάλευε για να προλάβει το ματς. Το πρόλαβε και ήταν και ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. MVP λοιπόν της αγωνιστικής, ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος έκρινε το πιο σημαντικό μάτς του Σαββατοκυριακού. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.